ξεχωριστά αυτού που μας έδωσαν τα κρέα. Και θα αναφερθώ τον τοπιράκι Αρτεμισία, τον τοπιράκι Σιγουράκι Σιγόνι, Μερελάκι Εστέγιο, Αναγνωστάκι Ζαχαρίας, Νταγκουνάκι Στοδωρής, Καρτσονάκι Γιώργιος, Γιωργιακάκι Βασιλική, Φιωτάκι Λιλίκα και Αναστασάκι Νίκος. Όπως επίσης και το πρατήριο Άγιο Αναγνωστάκι για το ψήσιμο του ψητού δωρεάν. Τον ηλεκτρολόγο Γιώργο Μανώλη για την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Όπως επίσης και τον αναγνωστάκι Μανώλη που προσφέρθηκε αφιλοξενδός για να το ψήσιμο του πυλαφιού. Να πούμε δύο πράγματα για το χωριό που βρισκόσαστε, για κάποιους που έρχονται για πρώτη φορά. Τα περβόλια της Σάμου παρουσιάζουν μια ουδετερότητα ιστορική, αρχαιολογική, λαογραφική και φυσικής ομορφιάς αξία. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 470 μέτρων μέσα σε μια κοιλάδα όπου περνούν τρία ποτάμια με μικρά κοιτά γεφύρια. Έχει πλούσιο πράσινο με διάφορα δέντρα, πλατάνια, καστανιές και άλλα. Του δίνουν μια ιδιαίτερη ομορφιά και χάρη. Υπάρχει ο μοναδικός ναός στην Ορθοδοξία, εκκλησία αφιερωμένη στον προφήτιο Άγιος Δίκιος, χτισμένη το 1883 από κάποιον συγχωριανό μας τον Τοπιράκη, σε υψόμετρο 1182 μέτρα και δεσπόζει το υψηλότερο βουνό των επαρχιών Τάμ και Σελήνου. Αυτή η πόλη Κρίνα και η Αχώρη ευρίσκονται τάφοι, χαλάσματα ρωμαϊκής εποχής. Παραδοσιακά σπίτια χτισμένα με ντόπια πέτρα, σπάνιας αρχιτεκτονικής, λείψανα υδροαλευρόμηλου, παλαιό σχολείο, ελεουργείο που λειτουργούσε με νεροφτερωτή. Το χωριό μας βρίσκεται ο Αδριάντας και το αρχηγείο του Αναγνώσης Καλίδη, αρχηγού της Σάμου και Προέδρου της Κρητικής Βουλής. Υπήρξε από τις πλέον σημαντικές μορφές των πρωταγωνιστών ολόκληρης της Κρήτης για την ανατίναξη του τούρτσικου ζυγού. Ο Αναγνώσης Καλίδης, μετά το θάνατο του πατέρα του, από τους Τούρκους έγινε επαναστάτης σε ηλικία 18 ετών. Ο Αναγνώσης Καλίδης έλαβε μέρος σε 65 επαναστάσεις και διακρίθη σε 200 μάχες. Πολέμησε σκληρά 65 χρόνια στα βουνά της Κρήτης για την ελευθερία. Η Κρήτη, τιμώντας τους σκληρούς αγώνες, τον εξέλεξε το 1899 παμψηφή βουλευτή νομού Χανίων και πρόεδρο της Κρητικής Βουλής. Εδώ υπάρχει και το αρχηγείο του Καλίδη που διατηρούν οι απόγονοι του εκθέτοντας διάφορα αντικείμενα. Επίσης, με πρωτοβουλία του αείμνου του Καρτσονάκη Γεωργίου έγινε η στέγη προγόνων που υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες και οι πατεράδες. Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου βρίσκεται ο τάφος του Αναγνώστης Καλίδη. Η ιδέα εκκλησία έγινε υπό των ημερών. Για το λόγο αυτό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, για να τιμήσει τον Αναγνώστης Καλίδη, έδωσε το όνομά του και η τότε κοινότητα περιβολίων έδωσε το κεντρικό δρόμο του χωριού το όνομα Αναγνώστης Καλίδη. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καρτσονάκη Γιώργο που δημιούργησε το site για τους σύμβολους. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα τα Αναγνωστάκη, τα Βιανουδάκη. Πιστεύω να περάσετε μια ευχαριστώ και πρέπει να είστε καλά. Easy clap. I wish it would just work on 360.
Ναι, ναι. Να δημούμαστε. Εγώ τον έχω εικονοστά στην αυλή μου. Δεν θα μπορούσα να βγει από το σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να βγει από το σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να βγει από το σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να βγει από το σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να βγει από το σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να βγει από το σπίτι μου.